Είναι ο κύριος Νίκος Ρωμανός στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τώρα, βλέπουμε το βίντεο από πολύ νωρίς και από χθες το βράδυ. Έχετε καταλήξει, έχετε βγάλει συμπεράσματα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά, την οποία αναγνώρισε και ο ίδιος ο κύριος Αυγενάκης και ζήτησε και συγγνώμη. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις σε επίπεδο Βουλής, και θεωρώ ότι προφανώς και η όποια διερεύνηση του περιστατικού σχετίζεται με άρση ασυλίας. Αυτή η άρση ασυλίας νομίζω είναι δεδομένη, προκειμένου να πέσει άπλετο φως και να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεδομένη λοιπόν η άρση ασυλίας του βουλευτή, του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη, μας λέει ο Νίκος Ρωμανός. Από εκεί και πέρα θα δώσω εξηγήσεις και στον κύριο Σταύρο Καλαφάτη το μεσημέρι. Καταλάβαμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου ότι για τη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου λίγη σημασία έχει η διαβάθμιση ναι, του περιστατικού. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κύριε Ρωμανέ? Έχει προφανώς σημασία, ακριβώς και εκεί έγινε και όλο το ζήτημα των εξηγήσεων, προκειμένου να γίνει αντιληπτό ακριβώς το μέγεθος του περιστατικού και τα συγκεκριμένα γεγονότα, ναι, τα οποία συνοδεύουν το περιστατικό. Δηλαδή το αν ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης κάνει μία αναφορά εκεί, δεν θα ήθελα να μπω τώρα στη λεπτομέρεια. Νομίζω ότι κοινός παρονομαστής είναι σε κάθε περίπτωση ότι πρόκειται για ένα απαράδεκτο περιστατικό, μία απαράδεκτη συμπεριφορά. Θα εξετάσετε το θέμα βάσει του καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας, ποινής ή διαγραφής ή κάτι άλλο? Εγώ σε αυτά μπορώ να μείνω αυτή τη στιγμή. Ναι. Σα δίνω ό,τι βάσει του καταστατικού, κύριε Ρωμανέ, σας λέω, γι' αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω τι ισχύει για τους βουλευτές σας. Ναι, ναι. Ναι. Νομίζω ότι το βασικό είναι να δοθούν οι εξηγήσεις και να ξέρουμε ακριβώς το τι έγινε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ρωμανέ. Πολύ, κύριε Ρωμανέ. Να είστε καλά.